καλό μήνα! 1η Δεκεμβρίου ξεκίνησαν τα vlog μας! Πριν λίγο ξύπνησα. Αχ, Θεέ μου. Άφησα το μαλλί μου κάτω σήμερα. Αλλά θα το ξαναμαζέψω γιατί δεν γίνεται να καθίσω όλη την ημέρα έτσι. Πού κοιτάς, κουκλίτσα μου, εδώ. Λοιπόν, εντάξει, είμαι λίγο εντάξει. Πίσω βλέπετε ένα χάος γιατί μου φέρει η μαμά μου κάτι πράγματα. Προσπαθώ να σταθεροποιήσω κάπου την κάμερα. Αχ, φοβάμαι. Δεν μπορώ να την κρατάω πρωί-πρωί. Είναι βαριά. Πρέπει να βρω κάπου να κουμπίσω την κάμερα. Μισό λεπτό. Αυτά τα αυτοσχέδια stands που φτιάχνω. Τι κάνετε? Αχ, ξεκίνησε το vlog μας. Είναι 1η Δεκέμβρη. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο το πρωί. Για να δω. Απλά εκεί πέρα που είμαι εγώ, να βάζω άριστο με την κάθε φορά από την συγκεκριμένη μέρα. Τι λες, γιατί είναι διάβηση. Τι είπε! Απλά εκεί πέρα που είμαι εγώ, να βάζω άριστο με την κάθε φορά από την συγκεκριμένη μέρα. Τι λες, γιατί είναι διάβηση. Α, για πες μου τη γνώμη σου είπε. Η Μαρία είναι. Μιλάμε πρωί-πρωί με ηχητικά μηνύματα στο Facebook. Και δες εδώ μπουκλάκι που έκανε ρε παιδιά. Έκανα τα μαλλιά μου όπως σας έχω δείξει σε ένα βίντεο με το hairing. Λοιπόν, όπως σας είπα είναι 11 παρατέταρτο. Αν και θεωρητικά έχω ξυπνήσει από τις 9.30 περίπου. Αλλά καθίσανε πολλά πράγματα τώρα το πρωί που δεν μπορούσα να τα τραβήξω βίντεο. Αυτό εδώ είναι κάτι πράγματα που πρέπει να τα βάλω πάνω στην ντουλάπα της μαμάς μου. Πίνω καφέ. Καπουτσίνο. Γιατί δεν ξέρω, όσοι με παρακολουθείτε στο Snapchat θα είδατε ότι είχα ένα θέμα με το φραπέ. Καλά, σας το λέω. Αν θέλετε ακούστε με. Όσοι είστε πιο μικρές ηλικίες, μην πιείτε ποτέ στη ζωή σας φραπέ. Δεν πά να το πίνετε πάρα πολύ ελαφρύ. Όχι παιδιά, όχι. Έχω καταστραφεί από το φραπέ. Για μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλο. Λοιπόν, έχω ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Photojet και το ζει. Τώρα χτυπάει το κινητό. Oh. Ναι, δεν με έχουν αφήσει σε ησυχία. Βαράνε τηλέφωνα συνέχεια. Με πήρε ένας ξάδερφός μου που είναι στη Σαντορίνη, σεζόν, θα γυρίσει σε 10 μέρες. Δεν θυμάμαι τι σας έλεγα, αλλά έχω να σας πω πολλά και θα σας τα πω και μέσα στην ημέρα, καθώς δεν θα έχω κάτι super duper καραντούπερ special. Πέραν από κάποια special πράγματα που έχω σκεφτεί, βασικά να σας πω λίγο τη γνώμη μου. Κοιτάω λίγο υπολογιστή ταυτόχρονα. Να σας πω λίγο τη γνώμη μου. Φέτος νομίζω ξαφνικά το vlog μας γενικά εκτινάχθηκε σαν project. Γιατί πολλοί ας πούμε που πέρσι δεν έκαναν, έκαναν και αυτό είναι καλό γιατί γενικότερα είναι καλό να είσαι ενεργός στο κανάλι σου, να έχεις έτσι μια αλληλεπίδραση με το κοινό σου. Αλλά okay, κάποια πράγματα που είδα με χαλάσανε, κάποια άλλα πράγματα που είδα μου αρέσανε, όπως επίσης τα μαλλιά μου που παρατηρώ τώρα. Εγώ, ξέρετε, όσοι με βλέπατε και πέρυσι να κάνω vlog μας, μπορεί να κάτσω και όλη μέρα στο σπίτι και να σας μιλάω, δεν έχω πρόβλημα. Όπως δηλαδή κάνω κάποιες φορές στο Snapchat. Δεν θα κάνω κάτι τρελό ή super duper wow για να σας δείξω ότι τι έκανε η Φωτεινή φέτος στο vlog μας. Τα μαλλιά μου γιατί είναι τόσο ωραία. Ψώνιο. Hashtag ψώνιο. Όπως είναι το πρόγραμμά μου, αυτό θα βλέπετε κάθε μέρα, δεν θα αλλάξει κάτι. Έχω ας πούμε, ξέρω ότι θα δω κάποιες φίλες μου μέσα στις επόμενες ημέρες, πέφτουν και τα γενεθλιά μου την Κυριακή.
Θυμάστε και πέρυσι που έκλεισα τα 30 και ήμουνα με φίλους και κάναμε διάφορα. Υπάρχει 1-2 event μέσα στο μήνα που αν πάω θα σας έχω μαζί μου. Ναι, μιλάω και με τη Μαρία ταυτόχρονα. Και έχω σκεφτεί και κάτι που θα σας το πω λίγο πιο μετά για να ξυπνήσω κι εγώ λίγο, να μην σας πάω μονότερμα με το καλημέρα σας. Επίσης τα vlog μας μου δεν θα έχουν στάνταρ ώρα που θα ανεβαίνουν. Θυμάστε και πέρυσι, βασικά αυτό δεν θα αλλάξω κάτι από πέρυσι. Όπως θα θυμάστε και πέρυσι ότι αν ήταν να κάνω κάτι το τραβούσα λίγο παραπάνω και μπορεί ξέρω εγώ κάποιες φορές τύχινε και το ανέβαζα και στις 12 η ώρα το βράδυ. Αλλά αυτό δεν έχω στάνταρ ώρα, ούτε θέλω π.χ. να γυρίζω από την προηγούμενη μέρα. Έχω σκεφτεί κάτι που είναι νομίζω το μόνο special που θα κάνω στην περίοδο του vlog μας, το οποίο πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ, αλλά θα το ανακοινώσω λίγο αργότερα, γιατί θέλω ταυτόχρονα με το vlog να το ανακοινώσω και στο Snapchat και στο Instagram Stories, για να το δείτε κι εσείς ταυτόχρονα, hashtag ταυτόχρονα. Αυτό που θέλω σαν πρώτο να μου πείτε είναι πόσο περίπου θέλετε π.χ. να είναι η διάρκεια του κάθε vlog μας. Πόσο. Τι άλλο ρε παιδιά. Αυτά νομίζω. Σας αφήνω λίγο για τώρα. Μπερδεύομαι και κοιτάω το monitor γιατί έχω βάλει περίεργα το τέτοιο. Σας αφήνω λίγο για τώρα. Και θα τα πούμε μετά και σας έχω. Αχ, δεν φαίνεται. Ωχ, βλέπετε αυτό εδώ. Έχουμε να ανοίξουμε ένα ημερολόγιο, παιδιά μου. Το φρύδι μου το αφήνω και μεγαλώνει. Μουα. Λοιπόν, προσπαθώ να σκαρφαλώσω μόνη μου στην καρέκλα. Νομίζω, αγαπητά μου παιδιά, ότι ήρθε η ώρα να σας κάνω την ανακοίνωση που ήθελα. Και επίσης, αν καταφέρω και σταθεροποιήσω την κάμερα, τι πράγμα είναι αυτό που τραβάω, Χριστέ μου. Επίσης, αν καταφέρω και σταθεροποιήσω την κάμερα όπως τη σταθεροποίησα, θα κάνουμε το εξής. Αποφάσισα, έχω πάρει και το κινητό μου, αποφάσισα σε αυτό το vlog μας, άντε θα το πω, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Λοιπόν, επειδή στο βίντεο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα μου στείλατε πολύ τα τηλέφωνά σας και δεν καταφέραμε να σας πάρουμε όλους τηλέφωνο, αποφάσισα στα vlog μας που θα ανεβαίνουν, γιατί θα ανέβουν 25 βίντεο κάθε μέρα, να σας παίρνω τηλέφωνο έναν ή δύο, τρεις, θα δούμε, κάθε μέρα, και να παίρνω κάθε μέρα από έναν διαφορετικό. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω ανοίξει... έχω ανοίξει το Snapchat, να το ανακοινώσω live. Οπότε ναι, πάμε να δούμε, γιατί θέλω να σας πω, όσοι δεν μου έχετε στείλει τα τηλέφωνά σας, να μου τα στείλετε. Καταλάβατε. Πάμε. Έχουμε ξεκινήσει τα vlog μας. Αποφάσισα λοιπόν κάθε μέρα να παίρνω τηλέφωνο στο vlog μας έναν ή δύο από εσάς. Μπορείτε να μου στείλετε και εδώ μας έκοψε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ξεκινήσει τα vlog μας. Έτσι, ακούμε λοιπόν τη φωνή μου. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι έτσι κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα να μιλάω με έναν από εσάς. Επίσης, λίγο αργότερα, θα ανοίξουμε μαζί από το ημερολόγιο της Benefit το πρώτο κουτάκι. Η μόνη μέρα που δεν θα ανοίξουμε κάτι είναι αύριο, και αυτό γιατί το ημερολόγιο της Benefit έχει 12 πορτούλες. Πριν περίπου 20 μέρες πήρα από το eBay άλλο ένα ημερολόγιο στα 20 ευρώ, το οποίο έχει μέσα προϊόντα της Technique, αλλά επειδή εγώ δεν είχα λεφτά εκείνη την ώρα μες στην κάρτα μου, είπα της Μαρίας να μου το πάρει
Και επειδή με τη Μαρία θα βρεθώ αυτές τις μέρες, έχει άλλες 12 πορτούλες αυτό, οπότε μας βγαίνει ακριβώς, αν κάνετε την σωστή αφαίρεση, θα καταλάβετε και πότε θα βρεθώ με τη Μαρία. Λοιπόν, δείτε τώρα πώς έχει το θέμα. Κρυώνεις. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να είσαι αγκαλιά με το καλοριφέρι, το κλιματιστικό ή τη σόμπα όλη την ημέρα. Κατεβαίνεις να κάνεις βίντεο, ανάβεις τα φώτα και αμέσως ζεσταίνεται το κουκαλάκι σου. Συμβουλή φιλική προς όλους τους YouTubers. Τα φώτα βγάζουν μια απίστευτη ζέστη. Λοιπόν, τώρα είναι μεσημέρι, είναι περίπου 4. Ήρθα κάτω στον όροφο το δικό μου να κάνω ένα βίντεο που θέλω να ανέβει την Τετάρτη που μας έρχεται, γιατί σας είπα ότι δεν θέλω να χαλάσω το πρόγραμμά μου, ό,τι βίντεο είναι να ανέβει την Τετάρτη θα ανεβαίνει. Μετά, αφού τελειώσω το βίντεο, θα πάρω τηλέφωνα. Πάω να ετοιμαστώ για το βίντεο. Θα κάνω ένα μακιγιάζ με όλα αυτά εδώ τα καλούδια. Θα μάθω και την Τετάρτη που μας έρχεται γιατί πρόκειται. Και θα τα πούμε μετά. Ναι, θα τα πούμε μετά. Γεια σας! Τι κάνετε? Εγώ μόλις τελείωσα ένα βίντεο. Πώς φαίνεται η αλλαγή του από τα φώτα. Μόλις τελείωσα ένα βίντεο, το οποίο θα ανέβει την επόμενη Τετάρτη. Αυτό ήταν το πόδι μου. Την επόμενη Τετάρτη. Όχι, δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, θα ανέβει την επόμενη Τετάρτη και τώρα... εδώ είναι τα φώτα μου. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο ότι αυτό εδώ θα μας συντροφεύει σε όλα μας τα vlog μας. Και ένα άλλο ημερολόγιο που σας είπα ότι έχω ψωνίσει, ότι έχω αγοράσει. Τώρα κάθομαι λίγο εδώ κάτω στον όροφο το δικό μου. Χαζεύω λίγο στο κινητό. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας πάρω τηλέφωνο. Τι λέτε? Όπως σας είπα λοιπόν, για όσους δεν έχετε δει στα social media που το ανακοίνωσα, να ξέρετε ότι κάθε μέρα θα παίρνω έναν ή δύο από εσάς τηλέφωνο. Πάρα πολύ ωραία. Θα παίρνω έναν ή δύο από εσάς τηλέφωνο, τώρα είμαστε καλύτερα, και θα... γιατί επειδή δεν πρόλαβα να σας πάρω όλους όταν σας πήραμε όλους με την Κατερίνα τηλέφωνο, γιατί ήσασταν πάρα πολύ και έτσι σκέφτηκα τώρα εξαιτίας του vlog μας ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επωφεληθούμε από αυτό και να σας πάρουμε εγώ ξανά τηλέφωνο. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρώτο μας τηλέφωνο και θα πάρουμε την Αντωνία. Για να δούμε. Θα το σηκώσει η Αντωνία. Θα καλέσει το κινητό μου. Παρακαλώ. Αντωνία. Ποιος είναι? Τι κάνεις? Καλά. Δεν με κατάλαβες? Όχι, ποιος είναι? Αντωνία, τι κάνεις? Αντωνία, που έχεις δώσει το τηλέφωνο σου σήμερα? Αντωνία, γελάω τόση ώρα. Δεν έχεις καταλάβει από το γέλιο ποιος είναι? Όχι. Θα σε βοηθήσω. Έδωσες το τηλέφωνο σου σήμερα σε ένα λογαριασμό στο Instagram. Δεν σε κατάλαβα. Ντροπή σου, Αντωνία. Πλάκα κάνω. Τι κάνεις? Ήσουν η πρώτη που μου έστειλε μήνυμα και λέω θα την πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις? Χαίρομαι. Καλά εσύ? Καλά, εδώ κάνω το vlog μας. Με παρακολουθεί. Τι άλλο? Έλα μου. Τι άλλο νέα? Τι άλλο νέα? Πολύ. Τα ίδια, όπως τα ξέρεις, φακές είχαμε σήμερα. Πόσο χρονών είσαι, Αντωνία? Πόσο? 13. Α, μια χαρά.
Είσαι γυμνάστρια. Τι είδα στο προφίλ σου? Κάνω ενόργανη. Α, τι ωραία. Κάνεις αυτό με τα στεφάνια και με τις κορδέλες και με όλα αυτά δηλαδή, ή με άσχετη? Όχι, αυτό δεν με τη δοκό. Αυτή είναι η εθνική. Εγώ κάνω δοκό, μπάρες και τέτοια. Α, έχεις μπράτσα, Αντωνία. Από πού είσαι, είσαι από Αθήνα ή από εκτός Αθηνών? Μένω Σαντορίνη. Πλάκα κάνεις. Τη λατρεύω τη Σαντορίνη. Είχα πάει πενταήμερη στη Σαντορίνη. Αλήθεια? Ναι, ναι, με το σχολείο. Τι μου θύμισες τώρα? Και μάλιστα το πρωί μιλούσα με έναν ξάδερφό μου, ο οποίος δουλεύει σεζόν στη Σαντορίνη και μου λέει σε 10 μέρες θα φύγω. Αλήθεια? Ναι, 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 ναι. Ξενοδοχείο? Όχι σε ξενοδοχείο, σε εστιατόριο είναι. Α, τώρα δεν κάνει από πού, γιατί είναι διαφήμιση. Αλλά είναι με πίτσες, πολύ γνωστή εταιρεία, με πίτσες. Α, και τα άλλα. Αντωνία, πέρυσι τα έχεις δει τα vlog μας? Ναι. Μπράβο ρε Αντωνία, σ' αγαπώ ρε Αντωνία. Οπότε και φέτος θα είσαι εδώ μαζί, φανατική, να παρακολουθείς τι θα κάνω φέτος που δεν ξέρω και τι θα κάνω. Ναι. Ωραία. Εγώ σήμερα θα ανεβάσω το βίντεο, οπότε μπορείς να μπεις να το δεις και να σε ακούσεις. Εντάξει. Τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα? Λέμε να πάμε με τέρα. Α, να πάτε, δεν έχω πάει. Να πας και να μου πεις και πώς είναι. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Αντωνία μου. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά, φιλάκια. Γεια. Γεια, γεια. Αυτές οι αντιδράσεις σας με τρελαίνουνε και δεν έχω και την Κατερίνα μαζί μου να μου κρατάει το χέρι. Λοιπόν, προχωράω στο επόμενο τηλεφώνημα και θα πάρουμε την Βαλάντο. Μ' αρέσει πολύ το όνομά της. Λοιπόν, για να δούμε. Πού είσαι ρε Κατερίνα? Βαλάντο. Ποιος είμαι? Τι κάνεις? Καλά είμαι. Με κατάλαβες? Ναι. Ποιος είναι? Η Κατίνα. Σ' αγαπώ. Άρε Βαλάντο. Τι ζητάς συγγνώμη, παιδί μου? Βεβαίστηκα. Δεν πειράζει, αφού σας τα έχω κάνει κουλουβάχατα. Κάθε δυο, τρεις και λίγο αλλάζω όνομα. Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πού σε πετυχαίνω? Σπίτι. Τι τάξη πας, λέω. Πόσο χρονών είσαι? 15. Και πας? Τρίτη γυμνασίου. Πώς θα πας? Καλά. Ήρεμα, διαβάζεις? Διαβάζω, διαβάζω. Δεν σε πολύ πιστεύω έτσι όπως μου το λες. Καλά κάνεις. Πού είναι η Κατερίνα και τα χάνει αυτά? Δεν μου λες, είσαι Αθήνα ή εκτός Αθηνών? Αθήνα μένεις ή εκτός Αθηνών? Μ' ακούς? Βαλάντο? Ορίστε. Έλα, μ' ακούς? Ξάνθη. Ναι. Αχ, έχετε κρυό. Σώρισε λίγο. Αχ, σε ζηλεύω. Εμείς... εμείς εδώ μόνο κρυώνουμε. Πέρυσι τα έχεις δει τα vlog μας? Ναι. Αχ, σ' αγαπώ. Οπότε θα τα δεις και φέτος, ε? Εννοείται. Και σήμερα μόλις και τελειώσω... Και στο βίντεο. Σήμερα θα το δεις. Τώρα μόλις τελειώσω από εδώ θα πάω να το ανεβάσω. Ωραία. Να το κάνω δηλαδή μοντάζ και να το ανεβάσω. Έχεις κανονίσει τίποτα για τα Χριστούγεννα? Α, πάρα πολύ ωραία, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Πρέπει, έτσι θα
κάνεις ένα meetup να έρθω κι εγώ. Πρέπει, πρέπει, επιβάλλεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλάντο μου. Γεια σου. Μ' αρέσει υγεία. Πολύ το όνομά σου, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα καθόλου. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Φιλάκια. Γεια. Γεια, γεια. Πού είναι η Κατερίνα. Πού είναι η Κατερίνα και τα χάρη αυτά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Λοιπόν, φέτος μου άρεσε περισσότερο το ημερολόγιο της Benefit και αυτό γιατί βλέπετε ότι είναι έτσι ροζ που είναι στα χρώματά μου και έχει και ωραίο... Τέλειο! Λοιπόν, θα ανοίξουμε το πρώτο ποτάκι που είναι εδώ. Έλα, σταμάτα! Γιατί τα ζω μόνη μου αυτά! Ανοίγω το σωστό έτσι. Σταμάτα λίγο ρε πουλάκι μου. Λοιπόν, παιδιά φοβάμαι ότι θα το σκίσω, περιμένετε. Ας το κλείσω λίγο εδώ έτσι να μην ακούγεται η μουσική. Έλα, πας να ξεκινήσεις σίπουλα. Λοιπόν, και βγάζουμε το πρώτο προϊόν. Ρε παιδιά, δεν θέλει να βγει. Λοιπόν, κλείσε. Έχει μέσα, λέει, 12 από τα best seller. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Benetint. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι έτσι σε υγρή μορφή και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως ρούζ, αλλά και στα χείλη. Θα κάνω μία ελαφριά δοκιμή να το χρησιμοποιήσω στα μάγουλα. Α, βλέπετε, έδωσε ένα τσίπημα υγείας δίνει, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Να ξέρετε ότι αυτό το μακιγιάζ που έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου θα ανέβει ως κανονικό βίντεο την Τετάρτη, αλλά να το δείτε, γιατί είναι one brand tutorial πρώτον και δεύτερον, σας έχω πολύ καλά νέα στο τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την πρώτη μέρα του vlog μας μου. Να ξέρετε ότι με το hashtag φωτεινίξ μας, το βλέπετε και εδώ, μπορείτε να βάζετε σε διάφορες φωτογραφίες που βλέπετε στο Instagram ή οτιδήποτε. Εγώ κάθε μέρα θα μπαίνω να παρακολουθώ τι παίζει στο φωτεινίξ μας. Είναι το hashtag για το φετινό μας vlog μας. Επίσης, όσοι θέλετε και όσους δεν έχω πάρει, μπορείτε να συνεχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram και στο Snapchat με τα τηλέφωνά σας και το όνομά σας δίπλα, να μην κάνω πάλι κανένα λάθος όπως είχα κάνει την πρώτη φορά που ήμουν μαζί με την Κατερίνα. Κάθε μέρα στο vlog μας, δηλαδή για 25 μέρες όπως είδατε και σήμερα, θα παίρνω 1, 2, 3 από εσάς τηλέφωνο. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο σήμερα, ξέρετε όμως ότι αυτή είμαι. Δεν θέλω να κάνω κάτι προσποιητό ή οτιδήποτε ή να πω θα πάω βόλτα μόνο και μόνο για να το κάνω vlog μας. Ελπίζω μία από τις επόμενες μέρες, σύντομα δηλαδή, να έχουμε έτσι ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε, να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε με βοηθάει τρελά εδώ στο YouTube. Ξέρετε τι λέω. Λέω να χτυπήσουμε ένα στόχο σε αυτό το βίντεο, να το πάμε 200 like. Τίποτα δεν είναι τα 200 like, θέλετε. Θέλω να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό, να το πάμε 200 like για αρχή και θα δούμε τι στόχο θα βάλουμε την επόμενη φορά. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει τις Τετάρτες. Να ξέρετε ότι τα vlog μας δεν θα έχουν στάνταρ ώρα. Δεν είχα ούτε πέρυσι στάνταρ ώρα, γιατί μπορεί π.χ. σήμερα να βγω έξω, θα το έχω κλείσει το vlog μας και να γυρίσω σπίτι, ξέρω εγώ, 10 η ώρα και να το ανεβάσω εκείνη την ώρα. Θα σας ενημερώνω, γι' αυτό ακολουθήστε με και στο Instagram και στο Snapchat. Επίσης, θέλω να πάτε και να πατήσετε ένα like στην καινούργια μου σελίδα στο Facebook, γιατί εκεί
σας ενημερώνω για διάφορα πραγματάκια κάθε μέρα, γιατί η προηγούμενη σελίδα δεν ισχύει πια λόγω του ότι αλλάξαμε όνομα και θέλω να πάτε να κάνετε like στην καινούρια σελίδα του Facebook, να με υποστηρίξετε. Και αυτά, μίλησα πολύ ακατάπαυστα, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, καλή μας αρχή και καλά Χριστούγεννα. Καλά Φωτεινή Ξημάς!